Νέο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου στην παραλία Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε νεαρή οδηγός, η οποία έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο κεφάλι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η τραυματίας παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ Πάτρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Η αστυνομία εκλήθη στο σημείο για να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος. Είναι το τρίτο περιστατικό το οποίο καταγράφεται μέσα σε λίγες μέρες στην οδό Αχτή Δημαίων. Για τον λόγο αυτό, ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, βρέθηκε σήμερα στη διασταύρωση της Αχτή Δημαίων με τις παραγλάφκιες, προκειμένου μαζί με τον διοικητή της τροχέας να λύσουν το πρόβλημα με τους φωτεινούς σηματοδότες. Υπήρχε πρόσφατα ένας θάνατος από έναν νέο άνθρωπο. Και εδώ είναι και ένα μεγάλο κορυφαίο ζήτημα για τα τροχαία ατυχήματα που αύριο το πρωί κιόλας. Στο σημείο εκείνο που μας υπέδειξε η τροχαία με τα φανάρια στο κόμβο του Γλάφου. Βεβαίως είναι κάτω. Στην Αχτή Δημαίων. Βεβαίως είναι κάτω. Ακριβώς. Της οικογένειας που έχασε και την αδερφή του παλιού. Αύριο το πρωί εγώ θα είμαι με το διοικητή της τροχαίας να δούμε τι ακριβώς ζητάει και η τροχαία στο σημείο εκείνο. Αλλά κυρίως θα τον καλέσω να συντονιστούν οι προσπάθειες, θέλετε με καμπάνια. Θέλετε με αυστηροποίηση κάποιων μέτρων. Όχι, βέβαια, δεν εννοώ μόνο αστυνομικών μέτρων και προληπτικών μέτρων, αλλά σε αυστηρό τόνο και σε απόλυτο, ώστε να ελέγξουμε αυτή τη μάστιγα που είναι τα τροχαία ατυχήματα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά στο νομό μας. Προτεραιότητα της νέας περιφερειακής αρχής σε συνεργασία με πολλούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η τροχαία, είναι να δημιουργηθεί εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την αλλαγή της οδηγικής παιδείας των κατοίκων της περιοχής. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό και να κλείνουμε τα μάτια. Καθημερινά φεύγουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, είτε γιατί δεν φορούν κράνος. Αν θέλετε, αν υπάρχει και κάποια αριθμία από την πολιτεία. Ορίστε. Ο συγκεκριμένος φορούσε, αλλά ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα στο θώρακα. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Λέω γενικά. Λέω γενικά. Το κράνος είναι ένα δεν πρόβλημα, πάω δράσια. Περιπτωσιολογικά. Λέω γενικά. Πάντως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε σε συνεργασία με την τροχαία. Και αύριο κιόλας, το πρωί, ξεκινάω αυτό το μαραθώνιο της συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους, κοινές δράσεις, ώστε τουλάχιστον να μειώσουμε, αν είναι δυνατόν, ατυχήματα τα οποία χάνουμε ανθρώπινες ζωές, νέους ανθρώπους και τα πληρώνουμε και σε ανθρώπινο κόστος και σε οικονομικό και στα πάντα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Με πονάει σαν άνθρωπο, έχω ζήσει και στον χώρο της υγείας και ξέρω τι σημαίνει ένα τροχαίο ατύχημα, ξέρω τι σημαίνει η αναπηρία και συνεπώς θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε αυτό το σημείο και θα ζητήσω και τη συνεργασία ήδη και με το δημόσιο λόγο, το λέω και από, αυτή, και από το, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συνεργασία των αρχών ώστε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το αιματηρό κόστος.